Τώρα, όχι, θα σας πω πρώτα πού θα είμαι με τη χάρη του Θεού την άλλη Κυριακή που δεν θα είμαι εδώ κοντά σας. Θέλω άδεια. Και θα λειτουργήσω πρώτα ο Θεός στο ναό που λειτουργούσε ο Παπαφώτης μας. Θα πάω στην Λέσβο, στην Μυτιλίνη, να κάνω την βάφτιση ενός μωρού που είναι από όλους που είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας και με τη χάρη και την ευλογία και τον πατέρα και τον συμμετροπόλεως να λειτουργήσω. Όποιος θέλει στο τέλος λίγο αν γίνεται εκεί έξω στον Άρθικα, αν γίνεται. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν θα πάμε. Τι θέλω όμως, μπερδεύτηκα κι εγώ τώρα. Θέλω να γράψετε ονόματα όσοι θέλετε έξω εκεί, φεύγοντας. Να τα πάρω όλα μαζί μου να τα μνημονέψω στον τάφο του Παπούλη, στη λειτουργία που θα κάνουμε και να τα αφήσω εκεί να τα διαβάζει ο Παπούλης, ένας εκλεκτός Παπούλης, ο Παρμύθης. Για τις ψυχές και τη ζωή και την υγεία και τη σωτηρία όλων μας και όλων σας. Βέβαια θα πάω πρώτα Θεός και στα άλλα προσκυνήματα, αγαπάω το νησί αυτό πολύ. Αν θα μπορούσε κάτι να κλέψει την καρδιά μου από την αγάπη σας, ένα κομμάτι είναι αυτό το νησί που έχει τόσα πολλά προσκυνήματα. Μόλις τελειώσει το κακό, θα ήθελα να φτιάξουμε μια εκδρομή στην Μυτιλίνη, να προσκυνήσουμε. Και βέβαια, τα ονόματα αυτά θα τα διαβάσω και στη λειτουργία που θα κάνω στον Άγιο Ραφαήλ κάποια άλλη μέρα. Θα μείνω μια εβδομάδα εκεί. Θα ήθελα σήμερα να πω δύο λόγια μόνο για το Ευαγγέλιο. Πόσο όμορφα τα λέει ο Χριστός, αλλά τι λέει ενδιάμεσα όμως, ενώ έφτιαξε τις παραβολές και οι παραβολές είναι λέει για να τις καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι, εμείς δηλαδή, τι λέει στη μέση από το κείμενο σήμερα, ή να λέει οι ακούοντες μη σημειώσει, αυτοί που τα ακούνε να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι λέει, και αυτοί που βλέπουν να μην αντιλαμβάνονται τίποτα. Κύριε Θεέ μου, για μας το λες. Γιατί αν καταλαβαίναμε πόσο μας λένε και μας ξαναλένε οι Άγιοι, αν καταλαβαίναμε τι παιχνίδι μας παίζει όμορφο ο Θεός, θα ήμασταν με τα μούτρα κοντά Του. Δεν θα σκεφτόμασταν τίποτα άλλο. Δεν θα ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Δεν θα μας βασάνιζε τίποτα άλλο. Δεν θα μας μαύριζε την ψυχή τίποτα άλλο. Θα ήμασταν εκεί με λαχτάρα, με ομορφιά, με γλυκύτητα, με τρέλα. Τρέλα όμως, ομορφιά όμως. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αν μπορούσαμε, έλεγε ο κύριο Παΐσιος, να καταλάβουμε τι γίνεται κάθε φορά που λειτουργάει ο Παπάς. Ανοίγει ο ουρανός. Κατεβαίνουν χιλιάδες άγγελοι, πού εδώ μπροστά μας, για να δοξάσουν τι, τον Θεό μας, γιατί ξαναθυσιάζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μας προσφέρει όλα αυτά, τι, το σώμα Του και το αίμα Του, τον ίδιο, θυσιασμένο όμως κάθε φορά, από τι, από την αγάπη Του για μας. Και ενώ όλα Του τα δω γίνονται, έρχεστε για εξομολόγηση, εδώ που έρχεστε βρίσκεται και ένα παπά χαζό,
Α, παίζετε, γελάτε, και αυτός ακόμη χειρότερος από εσάς. Αλλά καταλαβαίνουμε όμως ότι εκείνη την ώρα, εκείνο το μυστήριο είναι η άκρα αγάπη του Θεού, όπου ξέροντας ο Χριστός μας ότι κάναμε, κάνουμε και θα κάνουμε αμαρτίες, κάθε φορά τις σβήνει όλες και μας προσφέρει την ψυχή και την καρδιά αετό, πετούμενο. Αυτά όλα λοιπόν είναι ο λόγος του Θεού. Ο Θεός δεν μιλάει μόνο, είναι πάντοτε αϊπαρόν. Μέσα στην Εκκλησία είναι πάντοτε παρόν δίπλα μας. Έτοιμος, πώς κάνουν τα μικρά, αγκαλιά μαμά. Αν του κάνουμε αγκαλιά μπαμπά, λιώνει ο Χριστός μας. Λιώνει. Λιώνει μωρέ ο Χριστός μας. Και όμως εμείς δεν την θέλουμε την αγκαλιά του. Και ψάχνουμε να βρούμε χαρά και ψάχνουμε να βρούμε ευτυχία σε πράγματα τούτου του κόσμου. Φαΐ, γλέντι, σκένασι, αμαρτία. Και όμως, ο Χριστός μας είναι η άπειρη χαρά. Δεν τελειώνει ποτέ. Οι πρώτοι χριστιανοί, παρόλες τις δυσκολίες που είχαν να μαζεύονται και να λειτουργούνται, πήγαιναν, λέει, κάθε βράδυ στις κατακόμβες, λειτουργούσανε και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Γιατί ήξεραν τι είναι ο Χριστός. Γι' αυτό, και όταν μετά τους έπιανα και τους ρωτούσαν και προσφέραν οι δωρολάτρες, οι άρχοντες, συνήθως, για να τους δελεάσουν, τους πρόσφεραν δώρα, τους πρόσφεραν πλούτο. Στα κοριτσάκια που συλλαμβάναν, στη Φαβιόλα, στην Αγία Παρασκευή, στην Αγία Εκατερίνη, στην Αγία Βαρβάρα, στην Αγία Ζωή, σε όλες τις μάρτυρες, στην Αγία Κιλίνα εδώ δίπλα μας, αρχότερα μάρτυρας επί Τουρκοκρατίας, τους πρόσφεραν δόξα, τους πρόσφεραν σχέση και χαμπρούς με τους βασιλιάδες, με τα βασιλόπουλα. Το Χριστό λοιπόν θέλεις ή το χρήμα και τη δόξα. Και επειδή είχαν γευτεί τι ήταν ο Χριστός, είχαν γευτεί φυσικά το Χριστό, τότε μαρτύριο, δόξα το Θεό. Και δέχονταν ένα χρόνο ολόκληρο, βασάνισαν την Αγία Παρασκευή. Ένα χρόνο ολόκληρο. Ένα χρόνο. Και όλους τους άλλους τους μάρτυρες. Αλλά επειδή είχαν γευτεί, είχαν δει τι ήταν αυτό. Όχι το μέλι που γεύεσαι, όχι τη γλύκα που γεύεσαι. Όχι, αυτό είναι πάνω από κάθε γεύση, πάνω από κάθε αίσθημα, πάνω από κάθε συναίσθημα. Όταν το γευτούμε και θυσιάζουμε και ζουν πάντα κοντά στον Χριστό. Και μάλιστα λέει σε τιμημένη θέση κοντά στον Χριστό. Τα από αυτά για να σας εξηγήσω τι να εξηγήσω. Τέλος πάντων, την παραβολή που λέει σήμερα έσπηρε ο σποριάς, λέει, είναι αυτές οι μέρες που σπέρνουν οι αγρότες,
έσπηρε σπόρους. Και ένας έπεσε, λέει, στον δρόμο και δεν έβγαλε τίποτα. Ο άλλος έπεσε πάνω στις πέτρες, έβγαλε λίγο, αλλά δεν είχε χώμα και υγρασία να έχει ικμάτα. Ξηράνει και λέει, διατομή έχει ικμάτα. Και το άλλο λέει, ο άλλος σπόρος έπεσε εκεί που ήταν τα αγκάθια. Και βγήκαν και τα αγκάθια μαζί και απέπνιξαν αυτόν. Και έπεσε, λέει, και ο άλλος ο σπόρος στη γη. Τι ωραία φράση. Την αγαθή, την καλή, την πλούσια γη. Εκείνο το χώμα το οποίο βγάζει καρπό. Και έβγαλε, λέει, αυτό καρπόν εκατονταπλασίωνα. 100 φορές παραπάνω από ό,τι έσπηρε. Λοιπόν, όποιοι γεύτηκαν είναι η αγαθή γη που σπέρνει ο Θεός. Ταπείνωση, υπομονή, αγάπη, προσευχή, νηστεία, γλυκύτητα. Και όταν πάει στην άλλη τη ζωή, δείχνει στο Θεό 100 φορές παραπάνω από αυτό που πήρε από τον Χριστό μας. Αυτά λοιπόν λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Και ντρέπομαι, γιατί συνήθως το δικό μου χωράφι είναι δρόμος, είναι πέτρα, είναι αγκάθια. Πολλών από εσάς όμως μπορώ να το βεβαιώσω. Έχω δει πολλά χωράφια, πολλές ψυχές σας, πολλές καρδούλες σας, να είναι άφθονο το χώμα και υπέροχο και να δείχνεται και υπομονή και αγάπη και ταπείνωση και προσευχή και νηστεία και σας ζηλεύω με την καλή την έννοια και λέω, Θεέ μου, έλα λίγο μια χουφτίτσα χώμα και στη δικιά μου καρδιά, μπας και φυτρώσει κάτι που να έχει αξία και να μην είναι ούτε κακίες, ούτε χασομάρες, ούτε να μην έχει τίποτα φυτρώσει. Δεν θα είμαι λοιπόν άλλο Σαββατοκύριακο ούτε για εξομολόγηση. Κάντε καμιά αμαρτία και λάτε το παράδειγμα. Ναι. Ρωτούσα τον γερο Βυσσαρίδωνα που ήταν σε ένα μοναστήρι της Χαλκιδικής, εκλεκτή ψυχή μοναχός. Τι κάνεις, γερο Βυσσαρίδωνα? Δόξα τω Θεώ, παιδάκι μου, αμαρτάνω. Και έλεγε ένας πολύ σπουδαίος δεσπότης από τους παλιούς δεσποτά, ο Χεροδιονύσιος της Κοζάνης, ο Ψαριανός, ο σπουδαία μορφή. Όταν ρωτούσε πού νοτάδε, πού νοτάδε, πού νοτάδε, για να τον πειράξουν οι φίλοι του, δεσπότη, στις αμαρτίες, και κάνει το σταυρό του, δόξα το Θεό, παιδί μου. Δεσπότη, τι δόξα το Θεό, στις αμαρτίες. Ναι, βρε παιδάκι μου, γιατί αυτός που είναι στις αμαρτίες πιο κοντά είναι στη μετάνοια. Ενώ αυτός που είναι στον εγωισμό του και νομίζει ότι είναι καλός χριστιανός δεν φτάνει ποτέ στη μετάνοια και νομίζει ότι είναι σπουδαίος. Αυτός είναι οι πέτρες που έχει σκληρή καρδιά, που δεν αγαπάει, που δεν δείχνει ταπείνωση, δεν έχει υπομονή, που δεν κάνει τίποτα για το Θεό, αλλά ό,τι κάνει πνευματικό, το κάνει για τον εγωισμό. Φτάνει όσα είπα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Είμαστε μέσα, μην βγάλουμε τη μασκούλα μας.